Για ακόμη μία φορά τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του Αμερικανού γερουσιαστή Μενέντετς που ούτε λίγο ούτε πολύ τους είχε προειδοποιήσει να μην προχωρήσουν σε συμφωνία με τη Ρωσία για τους S-400 αλλά και το ότι η Τουρκία είναι άμεση απειλή για τον ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντετ, ο οποίο έχει στενή σχέση τόσο με το ελληνικό όσο και με το αρμενικό λόμπι, συνέχισε τι αντιτουρκικέ δηλώσει του. Ο Μενέντετ επέστησε την προσοχή στην προσέγγιση τη Τουρκία με τη Ρωσία και υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση απειλεί την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Γράφει η τουρκική ιστοσελίδα haber7.com. Μετά την είδηση που αποκάλυψε πρώτο και με διαφορά το πενταπόσταγμα, η οποία έκανε λόγο για αγορά των δευτέρου μέρου συστημάτων αεράμινα S400 μεταξύ Τουρκία και Ρωσία. Υπενθυμίζουμε πω ο Αμερικανό γερουσιαστή είχε δηλώσει τα εξής. Ο Αμερικανός γερουσιαστής προειδοποίησε την Τουρκία να μην αγόρασει το αμυντικό σύστημα S-400 από τη Ρωσία στις τελευταίες του δηλώσεις. Ανησυχώ, καθώς διαβάζω ειδήσει ότι η Τουρκία σκέφτεται να αγοράσει περισσότερα ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Εάν πραγματοποιηθεί αυτή η παράδοση, θα είναι άλλη μια σαφής παραβίαση των Αμερικανικών κυρώσεων, είπε. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη βάναυση και παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία, η Τουρκία έχει την ευθύνη και την ευκαιρία να επιδείξει ξεκάθαρα τη δέσμευσή τη στο ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, απορρίπτοντα πλήρω κάθε στρατιωτική συνεργασία με έναν εγκληματία πολέμου, όπω ο Πούτιν είπε ο Μενέντετζ. Οι Τούρκοι έκαναν τι παραβιάσει στον εναέριο χώρο, γράφει ο συνεχίζοντα τι αντιτουρκικέ δηλώσει του ΟΜΕΝΕΝΤΕΤΣ. Αναφερόμενο στην κρίση με την Ελλάδα, υποστήριξε ότι η Τουρκία έκανε εχθρικέ παραβιάσει στον ενέργειο χώρο τη Ελλάδα και ότι η Σουηδία και η Φινλανδία θα άλλαζαν την πορεία τη Τουρκία για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ο Μενέντετ, ο οποίο είναι επίση πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να είναι ξεκάθαρε σχετικά με την Τουρκία και είπε. Η επέκταση των δεσμών της Τουρκίας με τη Ρωσία και ιδιαίτερα τον ρωσικό αμυντικό τομέα θα έχει σοβαρέ συνέπειε που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων μα στο ΝΑΤΟ και των εταίρων μα στην Ευρώπη. Θα ήταν λάθο, είπε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.